Η αγαθότης αγαπητή μου, του Αγίου Τριαδικού Θεού, επέτρεψε και φέτος να επαναρχίσει η ακρόαση του Θείου του Λόγου. Βέβαια, η περιπέτεια της υγείας μου προς το τέλος της περασμένης περίοδου, ενθυμίστε, έδωσε την ευκαιρία να αποκαλυφθεί πραγματικά η αγάπη του λαού του Θεού. Ακόμα και η γύψα για το Λόγο του Θεού, του λαού του Θεού, ήταν κάτι που με συνεκίνησε βαθύτατα. Έπρεπε να μπει ο Παύλος στη φυλακή της Ρώμης για να φανεί η αγάπη των Φιλιππισίων και να γραφτεί η αθάνατη αυτή επιστολή προς Φιλιππισίους και να τους γράφει ότι μου στείλατε το δώμα το οποίο δεν επιζητώ, αλλά την αγάπη η οποία αποκαλύπτεται με το δώμα, το δώρο δηλαδή, το οποίο μου στείλατε. Και πραγματικά φαίνεται ότι ο Θεός επιτρέπει πολλάκις κάποιες περιπέτειες για να φαίνεται η αγάπη του λαού του Θεού. Αυτό, σας επαναλαμβάνω, με συνεκίνησε βαθύτατα. Οι προσευχές σας, το ενδιαφέρον σας, η αγάπη ήταν άλλο πράγμα για μένα. Αλλά και τούτο διότι αγαπάτε το Λόγο του Θεού. Τι άλλο είναι? Αγαπάτε το Λόγο του Θεού. Έτσι δεν θα προσέβλεπα τόσο σε εκείνο το οποίο εσείς θα εκδηλώνατε σε μένα, όσο γιατί θα περιμένατε από μένα το Λόγο του Θεού. Και αυτό αποκαλύπτει, όπως σας είπα, τη δίψα σας για το Λόγο του Θεού, και δεν έχω παρά ειλικρινά να χαρώ και να επενέσω. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ, εύχεστε όμως πάντοτε ώστε να χαρίζομαι πάντοτε στη δική σας την αγάπη, στη διακονία του Λόγου του Θεού, στη διακονία της Εκκλησίας, για τη διακονία της σωτηρίας σας. Εύχεστε λοιπόν πάντοτε να χαρίζουμε σε εσάς. Ήταν βέβαια λίγο απότομη η διακοπή των θεμάτων μας τον κατά Μάιο, όπως θα ενθυμίστε, στις 16 Μαΐου, όταν είχαμε αρχίσει το θέμα περί του Αντιχρίστου, αναλύοντας το 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Επιτρέψατε μου, για να επανασυνδέσουμε το θέμα μας, να κάνω μια πολύ γρήγορη αναδρομή στο 13ο κεφάλαιο. Λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής: «Και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης, και είδον εκ της θαλάσσης θηρίων αναβαίνων, έχουν κέρατα 10 και κεφαλάς 7, και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα, και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας, και το θηρίον ο είδον ειν όμοιον παρδάλι, και οι πόδες αυτού ως άρκου, και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος, και έδωκεν αυτό ο δράκον την δύναμην αυτού και τον θρόνον αυτού και την εξουσίαν και εξουσίαν μεγάλη, και μίαν εκ των κεφαλών αυτού ως εσφαγμένη εις θάνατον, και η πληγή του θανάτου αυτού εθεραπεύθη, και θαύμασεν όλη η γη ο πίσω του θηρίου, και προσεκίνησαν το δράκοντι το δεδοκότη την εξουσίαν το θηρίο, και προσεκίνησαν το θηρίο λέγοντες, τις όμοιος το θηρίο, τις δύναται πολεμήσε μετά αυτού?» Εκεί είχαμε σταματήσει. Λέγει ο Ιερός Οπτασιαστής, ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι στάθηκα στην άμμο της θαλάσσης και είδα από τη θάλασσα να αναδύεται ένα θηρίο. Η περιγραφή την οποία μας κάνει του θηρίου είναι
ομοία με την περιγραφή του τετάρτου θηρίου που μας κάνει ο προφήτης Δανιήλ. Ένα θηρίο το οποίο δεν είχε περιγραφή. Αλόχο το θηρίο. Το θηρίο αυτό είναι ο Αντίχριστος. Φυσικά πίσω από το θηρίο είναι ο δράκον. Το θέμα αυτό το είχαμε αναλύσει πέρυσι, καταδεικνύοντες ότι ο δράκον είναι ο διάβολος, ο όφης, ο αρχαίος, ο πλανών, όπως λέει ο Ευαγγελιστής στο ίδιο κεφάλαιο, το 12ο, ο πλανών την οικουμένη είναι ο διάβολος. Έτσι έχουμε πρώτα την εμφάνιση στην περιγραφή, την εμφάνιση του διαβόλου, του δράκοντος, που μπαίνει μέσα στην ιστορία να επηρεάσει την ιστορία και να διώξει την γυναίκα που έτεκε το άρεν τέκνον, την εκκλησία, που ενθυμίστε είναι η Θεοτόκος η οποία συμπλέκεται με την εκκλησία, άλλοτε φαίνεται ως Θεοτόκος, άλλοτε ως εκκλησία, η οποία εκκλησία γεννά και γεννάται από τον Χριστό. Γεννά τον Χριστό η Θεοτόκος εκκλησία και γεννάται από τον Χριστό η εκκλησία, η οποία εξήλθε από την πλευρά του Χριστού. Ο διάβολος λοιπόν, ο δράκον, διώκει την εκκλησία εις το αποκορύφωμα του διωγμού της εκκλησίας που κάνει ο δράκον και καθιστά την εκκλησία ποταμοφόρητον, βγάζει από το στόμα του νερό, που είναι όλα εκείνα τα αντίθετα συστήματα, να πνίξει την γυναίκα, την εκκλησία, να καταστήσει την γυναίκα ποταμοφόρητον, να την πνίξει την γυναίκα. Εκεί στο αποκορύφωμα του αγώνος του εναντίον της εκκλησίας, λέει ο Ευαγγελιστής, είδα εκ της θαλάσσης να αναδύεται αυτό το απερίγραπτο τέρας που είναι ο Αντίχριστος. Και εδώ και λέγει ο δράκον την εξουσία του όλη εις το θηρίον αυτό το αναδυθέν από την θάλασσα, και το οποίο θηρίον έκανε τέρατα και σημεία ψευδοθαύματα επάνω στη γη, ώστε όλη η γη να προσκυνήσει το θηρίο και δια του θηρίου να προσκυνήσει τον δράκοντα. Βέβαια σας είχα πει τον Μάιον πρώτων διακοπών, στο τελευταίο μας θέμα, ότι τύπος αυτής της προσκυνήσεως του Αντιχρίστου και του δράκοντος είναι η κεσαρολατρία. Ιστορικά έχουμε τα πρώτα φαινόμενα αυτής της κεσαρολατρίας, δηλαδή της προσκυνήσεως βασιλέων ως θεών. Είναι η Βαβυλώνιοι βασιλείς, κλασικό δε παράδειγμα, είναι ο Ναβουχοδονόσορ, ο οποίος εζήτησε να προσκυνηθεί. Ενθυμίστε τους τρεις πέδας που ευλήθησαν εις την κάμινον του πυρός. Ακόμη και σαρολατρία παρατηρείται κατεξοχήν εις την ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Οι Έλληνες όσο κυριάρχησαν επί της γης και σαρολατρία δεν εζήτησαν. Οι Ρωμαίοι εζήτησαν. Και τούτο, όπως σας έλεγα τότε, δια να στηρίξουν πολιτικά την απέραντή τους αυτοκρατορία. Διότι εάν εστρέφεσαι εναντίον του αυτοκράτορος, εστρέφεσαι εναντίον του Θεού και έκανες όχι μόνο έγκλημα καθοσιώσεως, όχι μόνο είχες πια, ήσουν κατηγορούμενος διεσχά την προδοσία, αλλά και εναντίον του Θεού αυτοκράτορος. Με τον τρόπο αυτό πίστευαν οι αυτοκράτορες, οι κέσαρες της Ρώμης, πως θα κρατούσαν την αυτοκρατορία τους κάτω από την πυγμή τους και θα ήσαν δούλοι
όλοι οι λαοί και όλες οι φυλές που είχαν κάτω από την κατοχή τους. Αλλά και κάτι άλλο, δεν ήταν μόνο πολιτική σκοπιμότης, αλήτω και η φιλοδοξία τους. Είναι μία ροπή, μία τάση του ανθρώπου να θέλει να εξέχει. Όταν αυτή η ροπή τάσης να θέλει να εξέχει, πάρει διαστάσεις νοσηρότητος, υπερβολικής και αθεραπεύτου, ούτε λίγο ούτε πολύ ζητάει αυτός ο άνθρωπος να προσκυνηθεί ως Θεός. Έφτασαν λοιπόν εις το σημείο οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες να ζητήσουν την προσκύνηση όλων των λαών ότι ήσαν θεοί και ζητούσαν θυσίες στο όνομά τους και στο πρόσωπό τους. Αλλά αυτή η κεσαρολατρία, αγαπητοί μου, δυστυχώς δεν έχει τελειώσει. Ούτε απλώς συναντάτε μόνο εις τους αυτοκράτορες της Ρώμης. Σας είπα ότι μέσα στη διαδρομή της ιστορίας η κεσαρολατρία δεν έπαυσε ποτέ να υπάρχει. Αν είχα την δυνατότητα, αλλά θα σας αφήσω εσείς τα πιο πολλά να τα συμπληρώσετε με τη γνώση σας, να σας κατεδείκνυα τι κεσαρολατρία υπάρχει και στην εποχή μας, θα ετρομάζετε. Όταν λέμε κεσαρολατρία, δεν εννοούμε τίποτε άλλο παρά να αποδώσουμε θείες ιδιότητες σε ανθρώπους. Το να πούμε ότι αυτός που μας κυβερνά, όταν γελά ανθίζουν οι κάμποι, όταν χαίρεται ανοίγουν οι ουρανοί, βρέχει και γύρεται το στάρι. Δεν παραλογίζουμε αυτή τη στιγμή. Αυτά γράφτηκαν και έγιναν. Αλλά μόνο που δεν θα σας πω πιο πολλά, ο καθένας ας αναζητήσει τις πηγές που έγιναν, που γίνονται και τι σημαίνουν αυτά. Όταν φτάνομαι να εξαρτώμαι, αγαπητοί μου, ακόμα και τα φαινόμενα της φύσεως από ανθρώπους, αντιλαμβάνεστε ότι και στην εποχή μας υπάρχει, εν 20ο αιώνιο, αν θέλετε και σε αυτό το δεύτερο νήμιση του 20ου αιώνα που περνάμε, υπάρχει αυτή η κεσαρολατρία, ο νόνοητο. Συνεπώς, με το φαινόμενο της κεσαρολατρίας θα εμφανιστεί και ο Αντίχριστος και θα ζητηθεί να προσκυνηθεί, όπως πολύ ωραία μας το αναφέρει αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και μη σας φέρετε καθόλου παράξενο εφόσον τύποι του Αντιχρίστου αποτελούν όλοι αυτοί οι οποίοι ζητούν και απαιτούν από την ανθρωπότητα να προσκυνηθούν. Είναι χαρακτηριστική αυτή η φράση του λαού, και όταν λέμε λαός εδώ είναι όλοι οι φίλοι, διότι ο Αντίχριστος θα γίνει κοσμοκράτορ, λέγοντες όλοι οι άνθρωποι της γης, τις όμοιος το θηρίο. Ποιος είναι δηλαδή ο όμοιος με αυτό το πρόσωπο? Ποιος μπορεί να συγκριθεί με αυτό το πρόσωπο? Τις όμοιος. Αυτό είναι μια παροδία αναλόγου αναφωνήσεως προς τον έναν Θεόν, τον αληθινό Θεό, εις τους ύμνους τους αγιογραφικούς, όπως επί παραδείγματι στο βιβλίο της Εξόδου 15,11, τις είναι στην οδή του Μωυσέως, τις ομοιώσει εν θεής Κύριε, ποιος είναι όμοιος με σένα Κύριε, τις ομοιώσει δεδοξασμένος εν αγίης, θαυμαστός εν δόξες ποιόν τέρατα, ποιος είναι όμοιος με σένα που είσαι ο δεδοξασμένος εις τους Αγίους,
που είσαι θαυμαστός εις την δόξα σου, εσύ που κάνεις μεγάλα θαύματα. Αυτό το λέγει ο Μωυσής όταν πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα. Πού το λέγει? Στο Θεό. Πού το λένε τώρα οι άνθρωποι? Στον Αντίχριστο. Και αποδίδουν τις ίδιες αυτές φράσεις που ανήκουν στο Θεό, τις αποδίδουν στον Αντίχριστο. Αυτός ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, μας το βεβαιώνει αυτό ο Απόστολος Παύλος, ότι θα προσκυνηθεί και θα λατρευθεί ως Θεός ο Αντίχριστος. Μας λέγει στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής 2,4. Όταν λέγω 2,4, ο πρώτος αριθμός είναι κεφάλαιον και ο δεύτερος αριθμός που χωρίζει με το κόμμα είναι το χωρίον. Λέγει: ο αντικείμενος και υπεραρώμενος επί πάντα λεγόμενων Θεών εις σέβασμα. Αυτός λέγει που στέκεται πάνω από κάθε τι που μπορούν να σέβονται οι άνθρωποι, τη θρησκεία που έχουν, την οποιαδήποτε, ώστε αυτόν τον Αντίχριστον εις το ναόν του Θεού ως Θεόν, ως Θεός, ως Θεόν καθίσε. Εις αυτό το ναό του Θεού σαν Θεός θα καθίσει, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός, και θα αποδεικνύει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός. Με τι? Με τα ψευδοθαύματα, τις απάτες που σας είχα πει τότε τον Μάιο. Ακόμα είναι πολύ χαρακτηριστική η φράση, λέγοντες ο κόσμος, οι φίλοι ολόκληροι, τις δύνατε πολεμήσε με ταυτού. Ποιος μπορεί να πολεμήσει με το θηρίον? Ποιος μπορεί να παραβεί μαζί του, όπως τα λέγαμε? Ποιος μπορεί να πολεμήσει με το Θεό? Πράγματι, ο Αντίχριστος θα θεωρείται αίτητος, ανίκητος δηλαδή, μη δυνάμενος να καταβληθεί ούτε από αυτόν τον Θεόν. Δηλαδή βλέπει κανείς μία έπαρση εις υπερθετικών βαθμών. Αυτό αντιστοιχεί με την φράση, ή μάλλον συγγνώμη, αυτή η φράση αντιστοιχεί με τα εξής επίθετα του Θεού: παντοδύναμος, πανίσχυρος, κρατεός, παντοκράτο. Φυσικά αυτά όλα αποτελούν φρικτή βλασφημία κατά του Θεού. Αν εγώ έλεγα, ομιγέννητο, έλεγα ότι εγώ είμαι παντοκράτορ, τι θα έκανα? Θα ήμουν ευλάστημος. Λοιπόν, αγαπητοί μου, πράγματι το παρακάτω κείμενο αυτό μας λέγει. Και τώρα μπαίνουμε στο θέμα μας κανονικά. Σας έκανα μία έτσι μικρή περίληψη του περασμένου θέματος για να συνδέσουμε τα επόμενα. Και δόθη αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημία, και δόθη αυτό εξουσία πόλεμον ποιήσε μήνας 42. Να το αποδώσω. Του δόθηκε στόμα να λέει μεγάλα και να βλασφημεί. Του δόθηκε εξουσία να κάνει πόλεμο 42 μήνες. Ο όλος στίχος και μέχρι τέλους του 13ου κεφαλαίου δείχνει αυτήν την κακοποιών δράση του θηρίου, η οποία είναι πλήρης ύβρεως και βλασφημίας και κακοποιήσεως των Αγίων του Θεού. Αλλά στα πάρουμε με τη σειρά. Και δόθη αυτό. Δοτική το αυτό. Δηλαδή δόθηκε εις αυτό το θηρίον. Τι θα πει εδόθη? Θα πει παρεχωρήθη. Από ποιον? Καταρχάς από τον Θεό παρεχωρήθη. Από το Θεό παρεχωρήθη η κακοποιός δράσης του Αντιχρίστου? Βεβαίως. Τι θα πει παρεχωρήθη? Ο Θεός έχει δύο θελήματα.
και άλλες φορές σας το έχω πει, είναι το θέλημα της ευδοκίας και το θέλημα της παραχωρήσεως. Το θέλημα της ευδοκίας είναι αυτό που θέλει πραγματικά ο Θεός. Θερυπίν, η σωτηρία των ανθρώπων, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός πάντας θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Αυτό το θέλει είναι το θέλημα της ευδοκίας. Γιατί το θέλει πραγματικά. Ποιο είναι το θέλημα της παραχωρήσεως? Όταν αφήνει ή τους ανθρώπους ή τον διάβολο να κάνουν εκείνο που θέλουν χωρίς να εμποδίσει. Δεν το θέλει ο Θεός αυτό που κάνει ο διάβολος. Δεν θέλει ο Θεός αυτό που κάνουν οι αμαρτωλοί άνθρωποι, αλλά το παραχωρεί. Αυτή την έννοια έχει εδόθει αυτό. Παρεχωρήθη υπό του Θεού. Βεβαίως, εδώ φαίνεται όλο το μέγεθος της ελευθερίας. Γιατί αν κάποιος έχει την απορία, και γιατί να του δοθεί και γιατί να του παραχωρηθεί, θα σε ρωτώ, αν το παιδί σας επιμένει να του δώσετε κάτι από το σπίτι, χρήματα, και είναι έτοιμο να κάνει το παν, εσείς βεβαίως είσαστε πιο δυνατοί από το παιδί σας, παρά ταύτα σεβόμενοι την ελευθερία του, στο τέλος παρά τις συμβουλές υποχωρείτε σε αυτό? Γιατί υποχωρείτε? Γιατί πιστεύετε στην ελευθερία του παιδιού σας, εάν υποτεθεί ότι είναι έφηβος, νέος και τα λοιπά. Έτσι και ο Θεός μας έδωσε την ελευθερία. Και τότε, αν εμείς θέλουμε το κακό, το αφήνει να γίνει. Γιατί αν το περιόριζε, τότε βεβαίως δεν θα υπήρχε η ελευθερία. Το γιατί όμως ο Θεός παραχωρεί αυτό το κακό, φαίνεται και από ένα άλλο: για να τιμωρήσει. Δεν είναι μόνο το θέμα της ελευθερίας, είναι και το θέμα της τιμωρίας. Όταν πολλές φορές μας λέει το παιδί μας, θα φάγω αυτό το φαΐ, θα φάγω αυτό το παγωμένο φαΐ από το ψυγείο, μη το φας, θα σε πιάσει κοιλιάς, θα το φάω, μη το φας, θα το φάω, φάτε. Το αφήνουμε. Το παιδί τρώγει το παγωμένο φαΐ. Τι το πιάνει? Η κοιλιά του. Το αφήσαμε να τιμωρηθεί για να βάλει μυαλό. Δηλαδή, ο Θεός παραχωρεί για να εκφράσει την ελευθερία που δίνει στα όντα τα λογικά, αφενός, αφετέρου, δια να τιμωρήσει στο τέλος. Αλλά η τιμωρία αυτή όμως, τι θα είναι τώρα? Παιδαγωγική. Έχουμε και εδώ δύο τιμωρίες, αγαπητοί μου. Αν κάποτε μπορούμε να τα πιάνουμε αυτά, θα πρέπει να μας πιάνει φρίκι. Είναι η τιμωρία η παιδαγωγική, είναι και η τιμωρία η καταδικαστική. Όταν επί παραδείγματι μια πολιτεία καταδικάζει έναν κακούργο, να τον εκτελέσει, θανατική ποινή. Δεν μου λέτε τι είναι αυτό? Είναι τιμωρία παιδαγωγική ή καταδικαστική? Έτσι ο Θεός, όταν βλέπει έναν άνθρωπο ότι έχει από θέματα αγαθής προαιρέσεως παρά το κακό που έκανε, τότε τιμωρεί παιδαγωγικά. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει αποθέματα αγαθής προαιρέσεως, και αυτό μόνον ο Θεός το βλέπει, άνθρωπος δεν μπορεί να το δει, ούτε ο ίδιος ο άνθρωπος για τον εαυτό του δεν μπορεί να το δει, το βλέπει μόνο ο Θεός, τότε ο Θεός παραχωρεί τιμωρία καταδικαστική. Δηλαδή πλέον τιμωρείσαι και αυτή η τιμωρία σου είναι αιώνιος τιμωρία κατόπιν. Είναι η αιωνία κόλαση. Αλλά αυτό το εδόθη σε μια προέκταση αναφέρεται και στον διάβολο. Διότι ο Θεός συγχωρώ θα πει εδώ επιτρέπω.
επιτρέπει αυτά, αλλά αφού επιτρέπει στο διάβολο, ο διάβολος τώρα με τη σειρά του δίδει την εξουσία τη δική του εις τον Αντίχριστον. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε μία παραχώρηση που ποτέ δεν παρεχωρήθη σε άνθρωπο από το διάβολο, τόση μεγάλη εξουσία και παραχώρηση και εξουσία και δύναμη. Θα σας πω και θα σας θυμίσω ότι ο διάβολος επεχείρησε άλλη μια φορά να το κάνει για έναν άλλον και δεν τα κατάφερε. Ο διάβολος ποντάρει τον κάθε άνθρωπο και τον βλέπει πολύ καλά. Είδε τον Ιησού Χριστόν. Βεβαίως τη Θεία του Φύση δεν την έβλεπε. Έβλεπε μόνο την ανθρωπίνη, ήτι το σώμα και την ψυχή. Την ανθρωπίνη ψυχή. Αλλά τον Θεόν Λόγο δεν τον έβλεπε, διότι ο Θεός Λόγος είναι αόρατος. Και εις τους αγγέλους και εις τους δαίμονες και σε ολόκληρη την κτιστή δημιουργία. Και τότε, βλέποντας ότι πρόκειται περί καταπληκτικού προσώπου, πηγαίνει στην έρημο να τον πειράξει. Και τι του είπε? Θα σου δώσω την εξουσία να κυβερνήσεις τον κόσμο όλο. Βλέπεις τις βασιλείες της γης? Βλέπεις τον πλούτον των βασιλειών της γης? Θα σου τα δώσω όλα, δικά μου είναι, εάν πέσεις και με προσκυνήσεις. Ώστε δικά σου είναι, διάβολε? Βέβαια λέγει ο Άγιος Κύριλλος, ούτε ο βολόν δεν έχεις, διάβολε. Σου παρεχωρήθη να είναι δικά σου, διότι οι άνθρωποι ελευθέρως σε τιμούν. Και συνεπώς ο Θεός άφησε να δαιμονοκρατηθούν, ήτι να είσαι Κύριος εσύ. Κύριος είναι ο Θεός, αγαπητοί μου. Παραχωρεί όμως ο Θεός. Λοιπόν, θα σου δώσω ό,τι έχω, δικά μου είναι όλα, αλλά εάν πέσεις και με προσκυνήσεις. Ο Κύριος τι του είπε? Διότι ξαναλέγω άλλη μια φορά, ο διάβολος δεν έβλεπε την Θεία Φύση του Χριστού. Του λέγει ο Κύριος, υπάγειο πίσω μου Σατανά, μόνο τον Θεόν θα λατρεύσεις. Ένα άλλο πρόσωπο τώρα, πολύ ισχυρό, ο Αντίχριστος, που θα γεννηθεί από μάνα και πατέρα, κατά φυσική γέννηση. Θα έρθει ο διάβολος αυτόν και θα του βάλει τον ίδιο πειρασμό. Θα του πει, θα σου δώσω όλη την εξουσία τη δική μου και να κυβερνήσεις ολόκληρη τη γη, εάν πες και με προσκυνήσεις. Το θέλεις? Εδώ θα την πάθει, αγαπητοί μου, ο Αντίχριστος, και θα προσκυνήσει τον διάβολο. Ο Αντίχριστος είναι Εβραίος την καταγωγή. Θα τα πούμε μόνο εκ υπομονή. Να έρχεστε παρακαλώ, μη λείπετε καθόλου από κανένα θέμα. Είναι Εβραίος. Θα κυβερνήσει τους Εβραίους ο Αντίχριστος. Άνθρωπος είναι. Πολιτικόν πρόσωπο θα είναι. Και θα κυβερνήσει. Και τότε ο διάβολος θα του βάλει αυτό στα αυτή. Θα του πει, δικά σου είναι όλα, προσκύνησέ με. Και αυτός θα υποκύψει στον πειρασμό εκείνον, στον ίδιο πειρασμό που ο Χριστός δεν υπέκυψε. Και τότε θα είναι πραγματικά οι αντίποδες του Χριστού, δηλαδή ο Αντίχριστος. Αυτό βέβαια θα το κάνει ο Αντίχριστος, ένεκα της αμέτρου του υπερηφανίας και φιλοδοξίας του. Αλλά πόσοι τέτοιοι άνθρωποι, αγαπητοί μου, υποκύπτουν σε αυτούς τους πειρασμούς διαμέσου των αιώνων? Πόσοι τέτοιοι άνθρωποι και στην εποχή μας? Αγαπητοί, προσέξτε, αν ο διάβολος έρχεται και μας λέγει, θα σου δώσω αυτό και θα σου δώσω εκείνο, κάνε κάποια απάτη στη δουλειά σου, κάνε κάποια υπεξαίρεση και κατάκριση, τι νομίζετε, εμπνέει ο διάβολος? Θα είσαι ευτυχής, θα αποκτήσεις χρήματα, θα έχεις άνεση. Αλλά όταν ακούσει ο άνθρωπος τη συμβουλή του διαβόλου,
δεν προλαβαίνει να τα χαρεί, γιατί γκρεμίζεται. Όπως και ο Αντίχριστος, αγαπητοί μου, 42 μήνες, 3,5 χρόνια θα βασιλεύσει, δηλαδή η κυρία του δράση. Η κυρία του δράση που θα στραφεί εναντίον της Εκκλησίας, μόνο 3,5 χρόνια, που δείχνει ότι δεν θα προλάβει. Το λέγει ο Απόστολος Παύλος: αναλώστη αυτόν ο Κύριος, θα τον καταστρέψει ο Κύριος, δεν θα χαρεί τίποτα. Και μαζί με αυτόν δεν θα χαρούν ούτε εις τον Αντίχριστον. Άλλη ερωτηράκι. Στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίαν. Τρία πράγματα λαμβάνει ως εξουσίαν ο Αντίχριστος. Το πρώτο είναι η μεγαλαυχία. Το δεύτερο είναι η βλασφημία κατά του Θεού. Και το τρίτο είναι η κακοποίηση των χριστιανών. Η μεγαλαυχία του Αντιχρίστου θα έχει υπερβεί κάθε προηγούμενό της, αφού, όπως σας είπα το σύνορα, θα φτάσει να ζητήσει να θεοποιηθεί. Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε το μέγεθος της μεγαλοστομίας του και της υπερηφανίας του. Ως προς την βλασφημία και την κακοποίηση των χριστιανών, ο επόμενος στίχος είναι περισσότερον επεξηγηματικός. Γι' αυτό και θα φτάσουμε εκεί. Πάντως, όλη αυτή η εικόνα της μεγαλαυχίας, βλασφημίας και κακοποιήσεως των Αγίων που θα κάνει ο Αντίχριστος, όλη αυτή η εικόνα ήδη προφητεύεται από τον προφήτη Δανιήλ. Το τέταρτο θηρίον που εμφανίζεται στον προφήτη Δανιήλ με τα 10 κέρατα είναι η όλη σειρά των ιστορικών τύπων του Αντιχρίστου, και σημειώνει ο Δανιήλ, όπου προσεννοούν τη σκέραση αυτού και ιδού έτερον, ιδού κέρας έτερον μικρών ανέβη εν μέσω αυτών. Εκεί που έβλεπα τα 10 κέρατα του θηρίου, να λέει πετάχτηκε, ξεφύτρωσε ένα μικρό κέρατο, πολύ ισχυρό. Μάλιστα αυτά που ήσαν τα 3 μπροστά του τα εξερίζωσε. Είναι ένα κέρατο φοβερό και δεν είναι τίποτα άλλο παρά όλα τα άλλα κέρατα τύποι του Αντιχρίστου. Το ένα αυτό κέρατο που παραμερίζει τα άλλα είναι αυτός ούτως ο Αντίχριστος, ο οποίος υπερβάλλει κάθε προηγούμενον τύπων του. Σημειώνει ο Δανιήλ και ιδού οφθαλμοί επάνω στο κέρατο. Είναι εικόνες που εκφράζουν ό,τι εκφράζουν. Και ιδού οφθαλμοί οσί ανθρώπου εν το κέρατι τούτο και στόμα λαλούν μεγάλα. Δανιήλ 7,8. Είχε, λέει, μάτια ανθρώπινα, άνθρωπος λοιπόν θα είναι, και είχε στόμα που μιλούσε μεγάλα πράγματα και λόγους προς τον ύψιστον λαλήσει. Θα λαλήσει λόγους προς τον Θεό, μεγάλους λόγους, βρισχές μεγάλες προς τον Θεό, και τους Αγίους υψίστου παλαιώσει. Παλαιώσει θα πει θα κακοποιήσει τους Αγίους του Θεού και υπονοήσει του αλλοιώσε καιρούς και νόμων και δοθήσετε η χειρή αυτού έως καιρού και καιρών και ίμιση καιρού. Δανιήλ 7,25. Και θα υπονοήσει, θα σκεφτεί να αλλοιώσει καιρούς και νόμων. Με την έκφραση καιρούς θα πει να αλλοιώσει φυσικά πράγματα. Σας το έλεγα και την περασμένη χρονιά. Τι σημαίνει να αλλοιώσει καιρούς, να αλλοιώσει φυσικά πράγματα? Όταν επί παραδείγματι θεωρείται
φυσική κατάσταση η ομοφιλοφιλία. Εδώ έχουμε μία αλλίωση αυτής της φύσεως. Όταν επί παραδείγματι θα γίνει νόμος που θα γίνονται δεκτοί οι άνθρωποι αυτοί μέσα σε μία κοινωνία, σημαίνει έχουμε αλλίωση της φύσεως. Τι θα πει, θα σκεφτεί να αλλοιώσει νόμων? Ποιον νόμων? Τον ηθικό νόμο. Και τι να κάνει? Να κάνει άλλα πράγματα. Επί παραδείγματι, η αποποινικοποίηση της μοιχείας. Το να είσαι μοιχός και μιχαλίδα δεν είναι παραφύση, αλλά είναι παρανόμων. Προσέξτε με, δεν είναι παραφύση, όπως είναι η ομοφιλοφιλία, αλλά είναι παρανόμων, παραηθικών νόμων. Που σημαίνει αυτό? Ότι αν κάνεις το ένα και αν κάνεις και το άλλο, ή αν καθιερωθεί το ένα, καθιερωθεί και το άλλο. Το ένα καθιερώθηκε, περιμένουμε το άλλο. Τότε είναι η αλλίωση της φύσεως και του ηθικού νόμου. Βλέπετε πως τα προφητεύει αυτά ο Δανίλη. Και όλα αυτά θα τα κάνει 42 μήνες και δοθήσετε εγχειρία αυτού. Είναι ο καιρός των καιρού, καιρών και ίμιση καιρού. Είναι τα 3,5 χρόνια, 42 μήνες. Είναι αξιοσημείωτο ως προς το έργο που θα κάνει ο Αντίχριστος, ότι υπονοήσει, κοιτάξτε αυτή τη λεξούλα, υπονοήσει, δηλαδή θα τολμήσει. Διότι ποιος θα τολμούσε να κάνει τέτοια πράγματα? Προσέξτε με, μόνο θα σας πω κάτι. Σας ανέφερα βέβαια σαν παραδείγματα αυτά που σας ανέφερα, και δεν είναι στην ελληνική πραγματικότητα αυτά. Όχι, μην νομίζετε ότι είναι στην ελληνική πραγματικότητα, είναι στην παγκόσμια πραγματικότητα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Θα το πω άλλη μία φορά. Είναι στην παγκοσμία πραγματικότητα αυτά τα πράγματα. Απλώς έρχονται και στην Ελλάδα. Μην νομίζετε ότι ήρθε ο Αντίχριστος. Είναι εκείνο που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην επιστολή του την πρώτη. Και Αντίχριστη πολύ γεγόνασι. Είναι προδρομικές καταστάσεις του Αντιχρίστου. Απλώς ο Αντίχριστος θα κάνει πλέον εκείνο που δεν γίνεται παραπέρα. Όλα αυτά όμως είναι προδρομικές καταστάσεις, διότι μέσα σε μια υγιά κοινωνία πώς θα μπορούσε ποτέ να δράσει ο Αντίχριστος? Έχει λοιπόν τους προδρόμους του. Είναι αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, επαναλαμβάνω. Και Αντίχριστοι πολύ γεγόνασι έχουν γίνει. Πώς έχουν γίνει? Όλες αυτές οι καταστάσεις είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι του Θεού άνθρωποι και υπηρετούν, το καταλαβαίνουν. Δεν το καταλαβαίνουν, οπωσδήποτε να είστε σίγουροι. Δεν το καταλαβαίνουν. Ασυνειδήτως. Δεν το καταλαβαίνουν. Υπηρετούν τον ερχομό και το έργο του Αντιχρίστου. Πάντως, το χρονικό διάστημα που θα γίνονται αυτά, στο αποκορύφωμά τους εννοείται, και που ο διάβολος, συγγνώμη, ο Αντίχριστος θα κακοποιεί τους χριστιανούς, όπως θα δούμε στην συνέχεια, θα είναι μόνο οι 42 μήνες. Υπάρχουν ερμηνευτές, ιδίως νεότεροι, που λέγουν ότι απλώς είναι ένα χρονικό, μικρό χρονικό διάστημα. Οι παλαιοί ερμηνευτές, όπως είναι και ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, ο Αρέθας και όποιος άλλος, δέχονται το εξής, αγαπητοί, το δέχομαι και εγώ, ότι είναι πραγματικοί 42 μήνες. Διότι είναι και κάτι από κάπου αλλού βγαίνει. Ο Χριστός είπε, Ματθαίος 24:22, και ημί εκολοβώθησανε ημέρα εκείνε, ούκανε σώθη πάσα σάρξ. Εάν κολοβώνω θα επικόβω την ουρά, που σημαίνει μικραίνω. Προσέξτε με, μικραίνω. Και αν λέει εκείνες οι ημέρες, ποιες ημέρες, Κύριε? Του Αντιχρίστου, μας απαντάει ο Χριστός. Εάν εκείνες οι ημέρες δεν εκολοβώνοντο, από ποιον? Από το Θεό. Ούκανε σώθη πάσα σάρξ. Κανείς δεν θα μπορούσε άνθρωπος να υπομείνει έως το τέλος. Κανένας. Δια δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται η μέρα εκείνη.
για τους εκλεκτούς και πιστούς ανθρώπους θα μικρύνουν οι ημέρες, το χρονικό διάστημα αυτών των φοβερών πειρασμών. Άρα πρέπει να είναι μικρό, πολύ μικρό, δηλαδή 3,5 χρόνια. Φαίνεται λοιπόν ότι αφού τόσες προφητείες λέγονται για αυτά τα 3,5 χρόνια, τι φρικώδη χρόνια θα είναι αυτά. Φρικώδη. Προσέξτε, τα τελευταία χρόνια της ιστορίας. Δεν θα υπάρχει παρακάτω η ιστορία. Έχουμε τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, την κρίση και τη Βασιλεία του Θεού και την κόλαση, την αιωνία. Και ήδηξε το στόμα αυτού εις βλασφημίαν προς τον Θεόν. Βλασφημίσε το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού τους εν ουρανώ σκηνούντας. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αμέσως μετά κάνει μία επανάληψη, μία παλιλογία. Ξαναλέει το ίδιο πράγμα. Το είπε προηγουμένως, το ξαναλέει. Γιατί δεν μπορεί να σηκώσει ο νους του Ευαγγελιστού το πόσο φρικούδης θα είναι αυτός ο Αντίχριστος που με το προφητικό του μάτι τον εβλέπει. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί μου, ξέρει ποιος είναι. Το ήξερε ποιος είναι. Ενώ σου ζούσε, του είχε αποκαλυφθεί, αλλά το εκράτησε μυστικό. Έδωσε μόνο το όνομά του με τη μορφή των αριθμών. Στον Ιωάννη όμως απεκαλύφθη το όνομα και έβλεπε τη δράση του Αντιχρίστου ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και τρόμαξε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γι' αυτό το λόγο, όταν είδε να φτάνει αυτό το ανθρωπόμορφον τέρας να βλασφημά τον Θεό, δεν το ανέχεται. Η επανάληψή του λοιπόν δείχνει την έκπληξη του ιερού Ευαγγελιστού. Και τι λέγει? Ότι εστράφει να βλασφημίσει. Γιατί το λέει αυτό ο Ευαγγελιστής? Για να δείξει ότι η βλασφημία του Αντιχρίστου δεν είναι έμεσος, αλλά είναι άμεσος και τόσο μεγάλη που ποτέ κανείς δεν ετόλμησε έτσι να μιλήσει. Αλλά θέτουμε το ερώτημα: ποια είναι η ψυχολογία ενός ανθρώπου που βλασφημά? Ποια είναι η ψυχολογία του? Η βλασφημία, όπως ξέρετε, είναι καρπός μιας ακράτου υπερηφανίας, η οποία δεν δέχεται καμία αυθεντία, ούτε συνεπώς και την αυθεντία του Θεού. Το ένα είναι αυτό. Όταν δεν δέχομαι την αυθεντία του Θεού, ούτε την αυθεντία των ανθρώπων πολύ περισσότερο, τότε βλασφημώ τους άλλους και το Θεό, επειδή εγώ αισθάνομαι τον εαυτό μου αυθεντία. Λέω άλλη μια φορά, μη πηγαίνει το μυαλό σας στις βλασφημίες που ακούγονται έξω από τους ανθρώπους, αυτές τις γνωστές που λένε οι άνθρωποι. Δεν είναι αυτές. Βεβαίως είναι βλασφημίες, δεν τίθεται θέμα. Όταν κάποτε ακούμε ανθρώπους που βλασφημούν τα θεία, μας πιάνει φρίκη. Δεν είναι αυτές. Είναι όταν ο άνθρωπος μέσα του αισθάνεται την υπερηφάνεια ότι αυτός είναι αυτός. Εγώ είμαι εγώ. Δεν υπάρχει ο Θεός. Εγώ είμαι εγώ. Αυτή είναι η φοβερή βλασφημία, αγαπητοί. Η παντοδύναμη επιστήμη, ο παντοδύναμος άνθρωπος, αυτή είναι η φρικώδης βλασφημία, που σημαίνει ότι δεν δέχομαι την αυθεντία του Θεού και στη θέση του Θεού βάζω τη δική μου, της αφεντιάς μου, την αυθεντία. Το δεύτερο, όταν ο υπερήφανος άνθρωπος δεν επιτύχει εις τα αλαζονικά του σχέδια, τότε στρέφεται προς τον πλησίον του άνθρωπον ή προς τον Θεόν, τους οποίους και τον Θεόν και τους άλλους ανθρώπους τους θεωρεί υπευθύνους της αποτυχίας του και βλασφημεί. Δεν επέτυχα αυτό που ήθελα, βλασφημώ.
Έχουμε λοιπόν δύο περιπτώσεις εδώ, δύο λατήρια. Το ένα, σας είπα, είναι η άκρατος υπερηφάνεια που δεν δέχεται την αυθεντία, καμία αυθεντία. Και το δεύτερο, ότι φορτώνει ο υπερήφανος άνθρωπος την αποτυχία του στο Θεό ή στον άλλον άνθρωπο, και συνεπώς με τον τρόπο αυτόν βλασφημεί. Τι κάνει εδώ? Μεταθέτει ένεκα ακριβώς της υπερηφανίας του την ευθύνη της αποτυχίας, ότι υπεύθυνος της αποτυχίας μου, της πτωχίας μου, της καταστάσεώς μου, της αρρώστιας μου είναι ο Θεός. Αυτός είναι υπεύθυνος. Και συνεπώς τι κάνω? Τον βλασφημό. Γι' αυτό τον βλασφημό των Θεών. Ο Θεός είναι υπεύθυνος της δική μου της αποτυχίας. Γιατί, Κύριε, είναι υπεύθυνος ο Θεός της δική σου της αποτυχίας? Γιατί δεν ανέχεσαι την αποτυχία σου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο υπερήφανος άνθρωπος, να χρησιμοποιήσω μια σύγχρονη έκφραση, είναι εις το έπακρον κομπλεξικός. Εις το έπακρον κομπλεξικός. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν είναι κομπλεξικός. Άμα του πεις ότι υπάρχει ο Θεός, μέγας ο Κύριος, εγώ δεν είμαι τίποτα, όπως έλεγε ο Αβραάμ, εγώ γη και σποδός, εγώ με γη και στάχτη, δεν είμαι τίποτα. Άμα έχει αποτυχίες ο ταπεινός άνθρωπος, λέγει, Άγιος ο Θεός, εγώ φταίω, εγώ δεν πρόσεξα. Δεν είναι κομπλεξικός ο ταπεινός άνθρωπος. Προσέξτε, αγαπητοί μου, ο ταπεινός δεν είναι κομπλεξικός. Ο υπερήφανος είναι κομπλεξικός. Ο εγωιστής είναι κομπλεξικός άνθρωπος. Σας είπα και να χρησιμοποιήσω μια σύγχρονη έκφραση. Ο αντίχριστος, να επανέλθω στο θέμα μου, θα βλασμίσει τον Θεό και για τους δυο αυτούς λόγους. Πρώτον, γιατί δεν θα δεχτεί την αυθεντία του Θεού, και δεύτερον, διότι θα βλέπει να αποτυγχάνει, θα αρχίσει η αποτυχία του, θα του ζητούν ψωμί οι άνθρωποι και εκείνος θα λέγει, πού να το βρω, δεν θα βρέχει, ακούστε με, δεν θα βρέχει, θα κλείσει ο ουρανός, δεν θα βρέχει. Οι δύο προφήτες που θα έρθουν, και από αυτό αναγνωρίζουμε τον προφήτη Ηλία, όπως και παλιά στην εποχή του Αχάβ, ο οποίος Αχάβ είναι τύπος του Αντιχρίστου. Τι έκανε ο Αχάβ? Έλεγε στους ανθρώπους, στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, έλεγε, τι να σας κάνω, δεν βρέχει, τι να σας κάνω, πεινάμε, ψοφάνε τα ζώα μας από τη δίψα, δεν έχουν να φάνε χορτάρι, τι να σας κάνω. Και ο Αντίχριστος, αγαπητοί μου, αυτό θα κάνει, θα λέει, τι να σας κάνω. Και επειδή θα βλέπει, ενώ έγινε κοσμοκράτορ και ενώ έκανε θαύματα, αλλά πως θα κάνει τώρα να βρέξει? Ο Θεός κλείνει τους ουρανούς, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Καταραίει η φήμη του, βλέπει ότι αποτυγχάνει και αρχίζει να βλασφημά τον Θεό. Ας προσέξουμε ακόμη μία λεπτομέρεια. Στρέφεται κατά του Θεού, κατά του ονόματος του Θεού και της σκηνής αυτού. Προσέξτε αυτό το σημείο. Ποια είναι αυτή η σκηνή του Θεού? Μας λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας το εξής: σκηνή δε του Θεού και η ενσαρκή του Θεού λόγου σκήνωσης ήγουν, δηλαδή ενανθρώπισης, και η εν της Αγίης ανάπαυσης, καθόν πάντων εις βλασφημίαν τραπίσεται, προσέτηδε και των Αγίων Αγγέλων. Η σκηνή του Θεού είναι η ενανθρώπιση του Θεού, του Θεού Λόγου. Δηλαδή, θα βλασφημά τον Ιησού Χριστόν. Γιατί θα βλασφημά τον Ιησού Χριστόν? Δεν θέλει φιλοσοφία να το καταλάβουμε. Διότι τον δράκοντα τον ενίκησε ο Χριστός στο σταυρό του. Και ο διάβολος είδε την ήττα του σε όλο το πλάτος και το μήκος και το βάθος κάτω στον Άδη. Όταν εδέχθη με χαρά την ψυχή του Χριστού, επιτέλους θανάσιμε εχθρέμου, σε θανάτωσα και τώρα είσαι εχμάλωτος εδώ του σκοτεινού άδου. Αυτό λέγει ο διάβολος. Αλλά ο Χριστός δεν πήγε ως εχμάλωτος του άδου.
αλλά πήγε ακριβώς να ελευθερώσει τους απαιώνος νεκρούς του άδου και να αναστηθεί. Μπήκε λοιπόν μέσα ως εξουσιαστής ο Χριστός. Είναι εκείνο που λέγει ωραιότατα, ωραιότατα η κατηχητική, ο κατηχητικός λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου το Πάσχα που λέμε, ότι συνείδησε λέει γη και βρήκε ουρανό. Νόμιζε ότι βρήκε γη, δηλαδή άνθρωπο που είναι πλασμένος από τη γη, και συνείδησε ουρανών, δηλαδή Θεόν. Εκεί την έπαθε ο διάβολος. Και τώρα εμπνέει τον Αντίχριστο να βλασφημά τον Ιησού Χριστό. Αγαπητοί μου, υπάρχουν άνθρωποι που βλασφημούν τον Ιησού Χριστό? Πάλι θα ξαναπώ, όχι με τις συνηθισμένες βλασφημίες αυτές, παρότι είναι φρικώδεις. Αν πείτε σε έναν άνθρωπο που βλασφημά τον Ιησού Χριστό και του πει έλα εδώ βρε άνθρωπε, έλα εδώ, έλα εδώ, γιατί βλασφημάς, ξέρετε τι θα σας πει? Δεν το θέλω από συνήθεια. Τιμάς τον Χριστό, κάνε το σταυρό σου. Θα κάνει το σταυρό σου. Δεν είναι αυτός ο μεγάλος βλάσφημος του Χριστού. Είναι αυτός που θα πει ότι ο Χριστός είναι γυμνός ψηλός άνθρωπος, τίποτε άλλο. Όταν θα βρίζει την Θεοτόκον και θα λέγει ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε από και τα λοιπά, να μην τα λέω γιατί σέβομαι τα αυτιά σας και την ψυχή σας. Είναι φοβερό πράγμα. Αυτή είναι η μεγάλη βλάσφημη. Έτσι λοιπόν και ο Αντίχριστος με τον τρόπο αυτόν θα βλασφημά την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Αλλά και κάτι ακόμη. Βλασφημά και τους Αγίους Αγγέλους. Βλασφημά και τους Αγίους. Γιατί βλασφημά τους Αγίους ο Αντίχριστος? Ξέρετε, είναι φοβερό πράγμα όταν βλέπεις τους Αγίους κοντά στο Θεό και εσύ με τη συμπεριφορά σου να είσαι μακριά από το Θεό, όπως το βλέπει και ο διάβολος για τον εαυτό του, και πιάνει ένα αίσθημα φοβερό. Πάρετε αγαπητοί μου την ψυχολογία ενός κακού μαθητού που βλέπει ότι οι άλλοι συμμαθητές του διάβαζαν και τώρα περνούν για την άλλη τάξη και αυτός μένει στην ίδια τάξη. Πέστε μου, ποια είναι η ψυχολογία του μαθητού που μένει στην ίδια τάξη? Η φοβερή ψυχολογία του. Αισθάνεται πολύ μειονεκτικά. Πολύ μειονεκτικά. Συνεπώς, εδώ πέρα πάλι κατέχεται από αίσθημα μειονεκτικότητος ο Αντίχριστος, αν το θέλετε, και ο διάβολος. Και τι μπαίνει παρακαλώ στη θέση της μειονεκτικότητος για να εκφραστεί και ο διάβολος και ο Αντίχριστος? Ο φθόνος και το μίσος. Γι' αυτό λοιπόν βλασφημά και ο Δράκων και ο Αντίχριστος και τους Αγίους και τους Αγγέλους. Τι ήτανε παρακαλώ ο διάβολος? Άγγελος ήταν. Έπεσε και βλέπει τους Αγγέλους φωτεινούς, και αυτός είναι χωρίς πια τη δόξα του Θεού. Αισθάνεται καλά? Αναμφισβήτητα όχι. Γι' αυτό το λόγο και βρίζει και βλασφημά και τους Αγίους και τους Αγγέλους. Και δόθη αυτό πόλεμον ποιήσε μετά των Αγίων και νικήσε αυτούς. Και δόθη αυτό εξουσία επί πάσαν φιλήν και λαών και γλώσσαν και έθνος. Συνεχίζει το ιερό κείμενο. Δόθηκε εις αυτόν πόλεμο να κάνει με τους Αγίους και να τους νικήσει. Δόθηκε σε αυτόν εξουσία σε κάθε φιλή και λαό και γλώσσα και έθνος. Σας κάνει εντύπωση ότι κατ' επανάληψη λέγεται το «εδόθη και εδόθη»? 6 φορές, αγαπητοί μου, αναφέρεται αυτό το «εδόθη». Ο τονισμός του «εδόθη» από τον Ιερόν Ευαγγελιστή γίνεται για να γίνει φανερό ότι κάθε ενέργεια του διαβόλου και του Αντιχρίστου είναι ανά πάσα στιγμή κατά παραχώρηση του Θεού και όχι από αδυναμία ή μη αγαθότητα του Θεού. Και ποιοι είναι οι Άγιοι εναντίον των οποίων θα κάνει πόλεμο ο Αντίχριστος? Είναι τα μέλη της στρατευωμένης Εκκλησίας. Εμείς.
Το χωρίο αυτό υπενθυμίζει πάλι τον Δανίλη τον προφήτη. Λέγει στο 7,21 ο Δανίλη: «Εθεώρουν, έβλεπα, και το κέρας εκείνο επί υπόλεμον μετά των Αγίων, και ίσχυσε προς αυτούς. Έβλεπα, και εκείνο το κερατάκι που είχε βγει, το κέρατο εκείνο το μικρό, έκανε πόλεμο εναντίον των Αγίων και τους νίκησε». Ακούστε, και τους νίκησε. Γιατί κάνει πόλεμο ο Αντίχριστος εναντίον των Αγίων? Για το λόγο που είπαμε προηγουμένως. Μισεί και φθονεί ο διάβολος, μισεί και φθονεί ο Αντίχριστος. Ο υπερήφανος αισθάνεται ανυποφόρος, ανυπόφορα, να υπάρχει ο ταπεινός, ο πράος και ο αγαθός, και ζητάει με κάθε τρόπο να τον εξαφανίσει, να μην υπάρχει. Ελέγχεται, αισθάνεται άσχημα και κάνει πόλεμο εξοντοτικό. Σε αυτή την ψυχολογία κινήθηκαν όλοι οι διώκτες του χριστιανισμού και χρησιμοποίησαν είτε μαχαίρι είτε πένα. Ο πρώτος διώκτης του χριστιανισμού με πένα είναι ο Κέλσος, που έγραψε τα πιο φοβερά πράγματα εναντίον του Χριστού. Από τον Κέλσο, παρακαλώ, παίρνουν και αντλούν όλοι οι φοβεροί εχθροί του χριστιανισμού και γράφουν εναντίον του χριστιανισμού. Όταν βλέπετε στις εφημερίδες μερικές θεωρίες τάχα καινούργιες εναντίον του Χριστού, της Παναγίας, Εκκλησίας, του Θεού κτλ, κτλ, όλα αυτά είναι παρμένα από τον Κέλσο. Και βεβαίως δεν σώθηκε τίποτε από τα συγγράμματα του Κέλσου, αλλά επειδή τον ανασκευάζει ο Οργένης, από τις ανασκευές που κάνει ο Οργένης, από εκεί παίρνουν οι σύγχρονοι ή όλων των αιώνων διώκτε και γράφουν εναντίον του Χριστού. Ώστε λοιπόν όλοι αυτοί διακατέχονται από αυτά τα αισθήματα, είτε κρατούν στιλέτο είτε κρατούν πένα και γράφουν εναντίον του Χριστού. Σημειώνει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων για εκείνους οι οποίοι θα διωχθούν από τον Αντίχριστον: «Τι σάρα μακάριος ο υπερχριστού μετευλαβίας μαρτυρών τότε». Ποιος θα είναι άραγε εκείνος ο ευτυχισμένος που θα μαρτυρήσει υπέρ του Χριστού? «Υπεργαρπάντας μάρτυρας εγώ φημί είναι τους τότε μάρτυρας». Εγώ νομίζω, λέει ο Άγιος Κύριλλος, ότι οι τότε μάρτυρες είναι πιο πάνω από όλους τους μάρτυρες όλων των αιώνων, διότι έχουν να παλέψουν, λέγει, όχι πια με τα όργανα του Σατανά, αλλά με τον ίδιο τον Αντίχριστο και με τον ίδιο τον διάβολο. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι θα νικήσει τους Αγίους του Θεού, δηλαδή τους χριστιανούς? Άγιοι λέγονται οι χριστιανοί. Τι θα πει να τους νικήσει? Όχι βέβαια με την έννοια ότι θα τους αναποδογυρίσει την πίστη, αν και αυτό θα γίνει, όπως το λέγει, το προφητεύει ο ίδιος ο Κύριος, ότι ή δυνατόν θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί, αλλά ότι κυρίως θα τους κακοποιήσει και θα τους φωνεύσει. Αυτό εννοεί ότι θα τους νικήσει, θα τους κακοποιήσει και θα τους φωνεύσει. Όλα αυτά θα τα επιτρέψει ο Θεός. Και όπως λέγει πάλι ο Άγιος Κύριλλος: «Ούκα δυνατόν κολλήν αλληδιπομονή συνήθως στεφανών τους ιδίους τους οικείους αθλητάς». Δεν το κάνει ο Θεός διότι αδυνατεί να εμποδίσει από τα χέρια του Αντιχρίστου τους χριστιανούς να μην μαρτυρήσουν. Όχι, αλλά για να τους στεφανώσει. Ό,τι έκανε πάντοτε ο Θεός μέσα στην ιστορία για τους δικούς του ανθρώπους, για να τους στεφανώσει με το στεφάνι του μαρτυρίου. Αλλά ακόμη και κάτι αποκαλυπτικό, ιδίως στην εποχή μας, αγαπητοί μου, που ζούμε πραγματικά ημέρες Αντιχρίστου, δια της εκφράσεως των συνωνύμων λέξεων φιλή, λαός,
γλώσσα, έθνος. Που αναφέρει ο Ιερός Ευαγγελιστής σε αυτό το χωρίο. Αναδεικνύεται η κοσμοκρατορία του σατανά και του επιτηρητού του, ή καλύτερα θα λέμε του τοποτηρητού του διαβόλου, του σατανά, επάνω στη γη του Αντιχρίστου. Δηλαδή ο Αντίχριστος θα γίνει κοσμοκράτορ. Αλλά όπως θα δούμε λίγο αργότερα από άλλα φορεία της Αγίας Γραφής, διότι πρέπει να σας πω εδώ το εξής. Θα εξαντλήσω το κείμενο το οποίο έλεγα σήμερα να το τελείωνα, αλλά δεν τελειώνει. Θα δούμε και ένα τρίτο θρύο να αναδύεται, ο ψευδοπροφήτης, που αυτός φέρεται θηρίων όχι με κέρατα τρομερά, με κέρατα αρνιού, σαν πρόβατο. Και είναι το τρίτο θηρίο αυτό. Αφού εξαντλήσουμε το κείμενο της Αποκαλύψεως, κατόπιν θα δούμε άλλα.